Καλώς ήρθατε στη Χρυσοβίτσα. Πρόκειται για ένα ορεινό χωριό του Δήμου Μετσόβου, γνωστό για την πατάτα της που καλλιεργείται στις πλαγιές της Πίνδου στο οροπέδιο Πολιτσιές. Στη δραστηριότητα που θα σας δείξουμε, θα παρουσιάσουμε τα στάδια που περνά μία πατάτα από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωσή της. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε! Ναι! Με τη βοήθεια της μελισσούλας Μπίμποτ, θα κινηθούμε στο πρώτο σταθμό μας, που είναι το χωράφι. Δημήτρη, μπορείς να μας δείξεις με το χεράκι σου τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει η μελισσούλα μέχρι το πρώτο χωράφι? Ναι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ωραία. Βάλε τώρα και τις κάρτες με τις εντολές. Πολύ ωραία. Μελίνα, ακολούθησε τις οδηγίες του Δημήτρη για να δούμε αν θα φτάσει η μελισσούλα στο πρώτο χωράφι. Πάμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Το πράσινο κουμπάκι. Go, go. Δημήτρη, μπορείς να μας πεις τι γίνεται στο χωράφι? Ναι. Την άνοιξη σπέρνουν τις πατάτες με το τρακτέρ. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι την ποτίζουν για να βγάλουν λουλούδια. Και το φθινόπωρο την μαζεύουν. Μελίνα, μπορείς να μου δείξεις με το χεράκι σου τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει η μελισσούλα για να φτάσει στο δεύτερο χωράφι? Ναι. Πρέπει να φτάσει εκεί. Ωραία. Βάλε και τις καρτούλες τώρα με τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει. Δημήτρη, ακολούθησε τις οδηγίες της Μελίνας για να δούμε αν η μελισσούλα θα φτάσει στο δεύτερο χωράφι. Οι πατάτες φορτώνονται σε τελάρα και μπαίνουν στα φορτηγά. Έτσι από το χωράφι μεταφέρονται τώρα στην αποθήκη. Βασιλική, μπορείς να μας δείξεις με το χεράκι σου τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει η μελισσούλα για να φτάσει στην αποθήκη? Ναι. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που αρχίζουν τα πρωτοβρόχια. Ένα ξαφνικό εμπόδιο μπορεί εύκολα να εμφανιστεί κατά τη διαδρομή, καθώς προκαλούνται κατολισθήσεις. Ευτυχώς όμως, ο έμπειρος οδηγός αντιλαμβάνεται γρήγορα το εμπόδιο και ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Βασιλική, μπορείς να μας δείξεις με το χεράκι σου μια διαφορετική διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει η μελισσούλα για να αποφύγει το εμπόδιο και να φτάσει στην αποθήκη? Ναι. Δείξε μας. Εδώ. Ναι. Εδώ. Ναι. Εδώ, ναι. Εδώ και εδώ. Ωραία. Δημήτρη, βάλε τις καρτούλες με τις οδηγίες για να οδηγήσει η Βασιλική τη μελισσούλα στην αποθήκη. Βασιλική, προγραμμάτισε τη μελισσούλα σου για να την οδηγήσει στην αποθήκη. Εκεί μπορείς να μας πεις τι γίνεται στην αποθήκη? Ναι, διαλέγουμε πρώτα τις πατάτες, τις βάζουμε σε ένα σκοτεινό μέρος και μετά τις βάζουμε
μέσα στα σακιά να τις πουλήσουμε για να τις φάνε, για να τις φάνε οι άνθρωποι. Πολύ ωραία. Γιώργο, βάλε μας τις καρτούλες με τις οδηγίες στη σωστή σειρά για να τις ακολουθήσει η Μελισσούλα και να φτάσει στο μαγαζί. Πάμε. Κώστα, προγραμμάτισε τη Μελισσούλα για να την οδηγήσει στο μαγαζί. Πάμε. Και το πράσινο κουπάκι. Και μια συμβουλή από τον κύριο Πατάτα. Φάει χρυσοβιτσινή πατάτα για υγεία και για νιάτα.